Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την βουλευτή Μαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, την Φρόσο την Καρασαρλίδου, η οποία είναι κοντά μας για να δούμε λιγάκι και την τρέχουσα επικαιρότητα σε κεντρικό επίπεδο, γιατί όπως είπαμε χθες είχαμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και την εξειδίκευση των μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, αλλά από την άλλη έχουμε και τα δικά μας εδώ, τα θέματα που μας απασχολούν ιδιαίτερα και από ό,τι αποδείχθηκε στην πρόσφατη ιστορία, όταν σηκωθούν κάποια θέματα δυναμικά μπορεί και να λυθούν. Κυρία Καρασαρλίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, χθες είχαμε Μητσοτάκη διάγγελμα 24 δις. Νομίζω ότι πλέον η χώρα, κυρία Καρασαρλίδου, μπαίνει σε κανονική τροχιά. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αντιπολίτευση. Όλα πάνε καλά. Έτσι, τι έχετε να πείτε δηλαδή άλλο? 24 δις είναι αυτά. Τι μπορεί κάποιος να πει επ' αυτών των θεμάτων, έτσι? Αρχικά θέλω να παρατηρήσω, κύριε Βουντούρη, ότι για αυτά τα 24 δις που αναφέρατε θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να μας πει τι ακριβώς εννοεί. Πού έχουν πάει ή πού θα πάνε αυτά τα 24 δις. Εκτός αν η κυβέρνηση μπερδεύει πραγματικά τα πορτοκάλια με τα μήλα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το ότι ο πρωτογενής τομέας από τις αναφορές του Πρωθυπουργού απουσιάζει παντελώς. Δεν είναι καμία ανοίξη, είναι σαν να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας σε αυτή τη χώρα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι πως αυτά τα οποία εξήγηλε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βασίζονται κυρίως στις μειώσεις των μισθών που έρχονται για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Έρχονται μειώσεις μισθών 20%, μιας και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στη διαθεσιμότητα τις μειώσεις των μισθών ή τις πωλήσεις. Αυτό το οποίο θέλω επίσης να σημειώσω είναι κάτι που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξακολουθεί η κυβέρνηση να μην ενισχύει το πλήθος, το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μιας και οι επιχειρήσεις αυτές απουσιάζει για αυτές η άμεση οικονομική ενίσχυση, το ύψος της επιστρεπτέας προκαταβολής όλοι το ομολογούν, όλοι οι θεσμικοί φορείς, ότι είναι ανεπαρκές. Τα δε προγράμματα υγειοδοσίας, έτσι όπως τα εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση, αφήνει ένα πολύ μεγάλο μέρος, το πλήθος θα έλεγα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκτός. Δηλαδή είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό. Ουσιαστικά μόνο οι μεγάλες και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση πια στις τράπεζες. Κύριε Βουντούρη, σχετικά έχω σωστά να παρατηρήσω. Εντάξει. Σχετικά με την εξαγγελία ότι θα έρχονται οι τουρίστες χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη εξέταση, το πώς το λέγαμε. Κάποια δειγματοληπτικά. Δεν θα γίνονται τεστ. Φαίνεται, από όλα φαίνεται, κύριε Βουντούρη, ότι η κυβέρνηση δεν έχει έναν σχεδιασμό, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για κανέναν τομέα. Μέχρι τώρα υπήρχε μία δυσκολία σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και αυτό περιμέναμε, ένα από τα πράγματα μάλλον που περιμέναμε να ακούσουμε, είναι πώς θα γίνονται οι είσοδοι της χώρας, στη χώρα μας, των τουριστών, και ότι θα γίνεται το τεστ, ότι πρέπει να γίνεται στη χώρα τους, ότι πρέπει να γίνεται στα σύνορα ή εντός της χώρας και να μπαίνουν για λιγοήμερη καραντίνα εάν τυχόν βρεθούν κάποια κρούσματα. Δεν ακούσαμε τίποτα, ακούσαμε αυτό που μόλις είπατε κι εσείς, ότι δεν θα γίνεται κανένας έλεγχος. Αυτό βέβαια ελοχεύει κινδύνους, από ό,τι καταλαβαίνετε, και για την ελληνική κοινωνία, για τη διασπορά του ιού, αλλά και για την εθνική μας οικονομία, μιας και ο τουρισμός, όπως όλοι λέμε, είναι ένας κύριος μοχλός για την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική μας οικονομία. Νομίζω πως η κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε αυτό το δίμηνο της καραντίνας προκειμένου να κάνει ένα σοβαρό προγραμματισμό σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε και το θέμα, γιατί και ηθικά ήσασταν οι πρώτοι που το σήκωσε, το θέμα του φυσικού αερίου. Υπήρξε μια εβδομάδα έντονων διεργασιών, δηλώσεων και μέσα και εδώ από το ραδιόφωνο, και είχαμε την τελευταία εξέλιξη που η ΔΕΔΑ πλέον δείχνει ότι βγαίνει μπροστά. Ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης επιβεβαιώνουν και διασφαλίζουν και λένε ότι τα χρήματα για το έργο υφίστανται.
Επομένως, αδίκως γκρινιάζαμε. Αδίκως υπήρξε το θέμα και αδίκως γκρινιάζαμε τόσο καιρό. Κοιτάξτε, κύριε Πατρίκα, πραγματικά εντόπισα πρώτη αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό για το νομό, για το Δήμο της Βέρειας. Ήταν καθοριστικός όμως και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των τοπικών μέσων, ο δικός σας ρόλος, όπως και καθοριστικός θεωρώ ότι ήταν και η στάση την οποία κράτησαν και ο κύριος Βοριαζίδης, ο Δήμαρχος της Βέρειας, και ο κύριος Καλαϊδίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης. Σε αντίθεση, θα έλεγα, με τους βουλευτές της Συμμαχίας, που ακριβώς δεν έχω αντιληφθεί τι έχουν πει. Έχουν πει ότι το φυσικό αέριο θα έρθει στη Βέρεια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μα με ποιον τρόπο θα έρθει και το πότε θα έρθει είναι καθοριστική σημασία. Μάλιστα και ένας βουλευτής στο δελτίο τύπου που διάβασα με εγκαλούσε ότι όλο αυτό το κάνω προκειμένου να προσκομίσω προσωπικά ή μικροκομματικά ωφέλη. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί αυτό δυστυχώς συμβαίνει με πολλά θέματα. Δηλαδή σηκώνονται οι τόνοι για ένα διάστημα και μετά αυτό δεν το θυμάται κανείς. Μπορεί, όπως είπατε, η ΒΕΔΑ πραγματικά να θέτει σε διαβούλευση τα τεύχη δημοπράτησης που αφορούν και την Μαθία, την πόλη της Βέρειας. Όμως αυτό, ξέρετε, δεν σημαίνει και κάτι. Δεν πάει σε επίλυση το θέμα, αν δεν αλλάξει η ρυθμιστική αρχή ενέργεια στην απόφασή της. Άρα, εγώ καλώ όλους τους θεσμικούς φορείς, την τοπική κοινωνία, τα μέσα, τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη και το σύνολο των βουλευτών να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί υπάρχει ακόμα χρόνος να αλλάξει η ΡΑΕ την απόφασή της, προκειμένου η Βέρεια να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο όπως είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχαστεί το θέμα, δεν πρέπει να μπει κάτω από το χαλάκι, δεν πρέπει κάτω από μικροκομματικές πραγματικά σκοπιμότητες αυτό το θέμα να το ξεχάσουμε και να το βάλουμε στην άκρη. Τώρα που λέτε για θέματα που ξεχνιούνται, παίρνω την μπάσα και νομίζω που την έχετε στρώσει πολύ καλά και θα ρίξω την μπάλα στην περιοχή της Κουλούρας. Έχει ένα γήπεδο ωραίο εκεί η Κουλούρα, θα το ξέρετε φαντάζομαι. Από την άλλη μεριά. Αλλά από την άλλη μεριά της Εγνατίας αναφέρομαι στην ιστορία της αγοράς της Κουλούρας που λέμε, που ήταν να γίνει τελωνείο. Θυμόμαστε όλοι. Πολύ παλιότερα, από το 2011 ακόμα ξεκίνησαν οι ιστορίες και οι κουβέντες για το να συγχωνευθούν τα τελωνεία κτλ. Και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ ξαναήρθε στο προσκήνιο το θέμα περί της συγχώνευσης για λόγους οικονομίας, των δομών και υποδομών. Και θυμόμαστε όλοι την κινητοποίηση που είχε γίνει και εσείς ως βουλευτής ήσασταν εκεί και οι υπόλοιποι βουλευτές, πρέπει να πούμε, και οι δήμαρχοι και φορείς επιμελητήριο κτλ. Τι γίνεται με το θέμα αυτό, κύριε Καρασαρλίδου? Τελείωσε το πανηγύρι και το ξεχάσαμε ή έχουμε κάποια εξέλιξη? Έχετε κάποια εικόνα εσείς? Κοιτάξτε, κύριε Βουντούρη, για αυτό το θέμα πραγματικά έχουμε κάνει κόπο από πάρα πολλοί άνθρωποι και όλοι αυτοί που αναφέρατε. Το θέμα, από όσο ξέρω, είναι στάσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος ο οποίος το κινεί ή το ελέγχει, σε ποια φάση βρίσκεται. Εντάχει θέλω να σας πω ότι τον καιρό εκείνο κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Δήμος της Βέρειας και η Αντιπεριφέρεια και το Επιμελητήριο και διάφοροι θεσμικοί φορείς και ο επιχειρηματικός κόσμος βέβαια έβαζε ένα θέμα. Το πώς θα μπορούσε η Αμάλθια, μια ανώνυμη εταιρεία που είναι στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης, να μπορεί να παράσει προς το δημόσιο, χωρίς αντίτιμο, αυτά τα οποία προβλέπονταν προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του τελωνίου. Αυτό το πράγμα έγινε τότε, αν θυμάστε. Βεβαίως. Έγινε με μια τροπολογία την οποία κατέθεσα εγώ και άλλοι δύο τότε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Ορθουδίδης και ο κύριος Αντωνίου. Από εκεί και μετά υπήρχε μια σιωπή, ανακατεύοντας πάλι εγώ το θέμα. Είδα ότι υπάρχουν μερικές εκκρεμότητες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έχει εξελιχθεί σε πολλά στάδια. Ό,τι μας είχε ζητηθεί τότε έχει υλοποιηθεί. Με το πέρασμα της τροπολογίας που σας αναφέρω. Αν θέλετε να κάνουμε και μία εκπομπή, γιατί χρειάζεται χρόνος αρκετός ώστε να τα εξηγήσουμε όλα τα στάδια και το τι ακριβώς έχει γίνει αφιερωμένη στο τελωνείο αυτό. Τώρα, ανακάλυψα κάποια στιγμή
ότι υπήρχαν κάποιες γραφειοκρατικές εκκρεμότητες που μπορούν να ληφθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, μιας και έχουμε και Υφυπουργό Οικονομικών από το νομό μας, αν υπάρχουν τυχόν εκκρεμότητες, πιστεύω ότι είναι στη διακριτική ευκαιρία να τα λύσουν σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό που είχε παρουσιαστεί και από τον επιχειρηματικό κόσμο και από τον Δήμο της Βέρειας, όπως σας είπα, αλλά και από την αντιπεριφέρεια τότε, γιατί έχουμε κάνει ραντεβού με τους τότε υπουργούς, με όλους αυτούς που σας αναφέρω, πολλαπλά ραντεβού θα έλεγα, όπως και με την ΑΔΕ, όπως και με την Γενική Γραμματεία Περιουσίας, γιατί ήταν ένα πολύπλοκο θέμα. Λοιπόν, και θυμόμαστε και συστράτευση, όπως... έτσι, ναι, ήταν συστράτευση. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, αν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα, μπορούν να λυθούν, μιας και η καταγωγή του υφυπουργού είναι από την Ημαθία και το ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα. Κάθε τι άλλο, κάθε οποιαδήποτε άλλη κολυσιεργία, οποιοδήποτε λόγος και να προβάλλεται, κατά τη γνώμη μου είναι δικαιολογία και κάποια στιγμή, κύριε Βουδούρη, πρέπει να συνεννοηθούμε σε αυτόν τον τόπο. Αν εννοούμε αυτά τα οποία διεκδικούμε ή όχι. Γιατί πραγματικά την ίδια απορία έχω κι εγώ. Ποιος παρακολουθεί αυτό το θέμα? Κυρία Καρασαρλίδου, δεν τελειώνει. Με την απορία θα μείνουμε σήμερα. Κύριε Καρασαρλίδου, αυτή όμως είναι η απορία, νομίζω, της πλειοψηφίας του ημαθιώτικου λαού, κυρίως το ότι δεν υπάρχει ένα όραμα, μια προοπτική για 2-3 πράγματα τα οποία θα ξεπεράσουν την καθημερινότητα και την ρουτίνα. Είχαμε χθες εδώ στην συχνότητά μας μια πρόταση. Συζητήσαμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Ταρατσίδη, ένα τεχνοκράτη που δουλεύει στο Δήμο, για να αναλάβει η Βέρεια να θέσει υποψηφιότητα για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και έρχομαι και λέω και μεταφέρω, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορεί να υπάρξει μέριμνα λίγο μεγαλύτερα, λίγο ψηλότερα εκτός από την καθημερινότητα. Ό,τι έχουμε προσπαθήσει, μα Τελωνίο ήτανε, μα κάποια μεγάλα έργα, ή βαλτώνουνε ή φτάνουμε σε αδιέξοδο. Ο άξονας, ο κάθετος, στην Εγνατία και. Ή εν πάση περιπτώσει με την δική σας αυτή τη στιγμή γνώση και συμμετοχή στο Κοινοβούλιο, αν είναι σε γνώση σας ίσως κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τρέξουν ή είναι μπροστά για την Ημαθία. Μα, κύριε Πατσίκα, όπως σας είπα προηγουμένως, όταν βάζουμε ένα αίτημα, καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, κάποιος πρέπει να έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την εξέλιξή του. Ποιος είναι αυτός? Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει το θέμα για το Τελωνείο της Κουλούρας, σας είπα ότι και ο Δήμος της Βέρειας και η Αντιπεριφέρεια και ο επιχειρηματικός κόσμος, και επαναλαμβάνω ότι αν υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, αν πρέπει να υπάρξουν κάποιες υπουργικές αποφάσεις ώστε να οδηγηθεί αυτό το θέμα στο τέλος και στην υλοποίησή του, είναι εύκολο. Είναι εύκολο, μιας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Βεσιρόπουλος, κατάγεται από την Ημαθία και έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Μπορεί να το λύσει. Ναι. Πέρα από αυτό, υπήρχε ένας σχεδιασμός, και το λέω γιατί μέχρι πριν από λίγους μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο τιμόνι αυτής της χώρας και ήσασταν κυβερνητικοί βουλευτής. Υπήρχαν μέσα στο σιρτάρι, υπήρχαν στο σχεδιασμό κάποια πράγματα τα οποία μείνανε παγωμένα. Υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα προχώρησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλό είναι να το γνωρίζουμε, προκειμένου να ξέρουμε κιόλας το τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ μεγάλα έργα υποδομών που δεν αφορούν άμεσα τον νομό, αλλά βεβαίως τον αφορούν έμεσα με ένα πολύ σημαντικό τρόπο, θα έλεγα. Δηλαδή, εδώ πέρα είχε δρομολογηθεί ο οδικός άξονας που θα συνέδε τη χώρα πάνω με τον δρόμο του μεταξιού μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Υπήρχε σιδηροδρομική Εγνατία, υπήρχε το εμπορευματικό κέντρο στο στρατόπεδο Γκόνου. Καταλαβαίνετε όλα αυτά πόση μεγάλη σημασία θα είχαν για την ανάπτυξη και της Ημαθίας και την βοήθεια που θα μπορούσαμε να παράσουμε προς τον αγροτικό κόσμο, γιατί σήμερα για να φτάσουν τα προϊόντα στην Κίνα καταλαβαίνετε ότι κάνουν πολύ περισσότερες μέρες, καταλαβαίνετε ότι το κόστος των μεταφορικών θα ήταν πολύ χαμηλότερο, γιατί σήμερα τα αγροτικά προϊόντα πηγαίνουν μέσω Ιταλίας για να φτάσουν στη Βόρεια Ευρώπη, και σήμερα αυτά τα έργα δεν προχωράνε. Υπάρχει και μια σειρά άλλων έργων, κύριε Πατσίκα, και θέλω να σας πω ένα παράδειγμα.
Προσωπικά δεν πιστεύω μόνο το ότι ένας βουλευτής, επειδή είναι στην αντιπολίτευση, πρέπει να έχει έναν καταγγελτικό μόνο λόγο. Και προσπάθησα και όλο αυτό το διάστημα να μην κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Όμως, έχω ζητήσει από τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Ζηζικώστα, ραντεβού από τον Οκτώβριο, από το μήνα Οκτώβριο του 19. Δεν κατέχει δυνατό μέχρι στιγμής να γίνει αυτό το ραντεβού παρά τις συνεχείς μου οχλήσεις προς την περιφέρεια. Και ήθελα να του θέσω δύο θέματα. Το ένα είναι ο δρόμος, αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Μουντούρης, η σύνδεση δηλαδή της Συμμαθίας, εκεί της Πέλας, του Δήμου Νάουσας που αυτή τη στιγμή είναι αποκομμένη με την Εγνατία και μάλιστα για τον κόμπο της Νάουσας, επειδή στις αρχές του 19 είχα επισκεφτεί την περιφέρεια και με είχε διαβεβαιώσει ο τότε τουλάχιστον διευθυντής της υπηρεσίας ότι σε ό,τι αφορά τον κόμβο η μελέτη έχει τελειώσει, είναι χαμηλή σχετικά χρηματοδότησης και μπορεί να τελειώσει γιατί είναι και ένα σημείο επικίνδυνο αυτό. Και ήθελα να θέσω στον κύριο Περιφερειάρχη και ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ξέρετε, μόνο στο νομό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις οικογένειες των ανθρώπων που έχουν μέλη του, η οικογένειά τους είναι άτομα με αναπηρία. Κυρίως το πρόβλημα γίνεται τραγικό τη στιγμή που φεύγουν οι γονείς από τη ζωή. Υπάρχει λοιπόν από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την Υπουργό, την κυρία Φωτίου, υπάρχει μία ρύθμιση σε σχέση με χρήματα τα οποία υπάρχουν και μπορούν να δοθούν στη χώρα μέσω ΕΣΠΑ, όμως η περιφέρεια είναι αυτή που έχει την ευθύνη και μπορεί να κάνει τη μόχλευση αυτών των χρημάτων, προκειμένου να δημιουργηθούν στο νομό μας στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί μετά το θάνατο των γονιών τους, των συγγενών τους, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε πραγματικά. Απόλυτο αδιέξοδο. Απόλυτο αδιέξοδο. Είναι το απόλυτο αδιέξοδο, πραγματικά ζουν μια τραγωδία. Και τι έγινε τώρα, δηλαδή, δεν σας σηκώνει το τηλέφωνο, δηλαδή. Ναι, κύριε Μπουντούρη. Για αυτούς τους λόγους ζήτησα το ραντεβού με τον κύριο Ζηζικώστα. Δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, μέσα στους 7 μήνες, δεν βρήκε χρόνο να με δει, παρότι έδειξα κατανόηση και για την πανδημία, και για την εκλογή του στην Ευρώπη κτλ. Δεν έχει γίνει αυτό το ραντεβού. Τα καταθέτω σήμερα αυτά τα ζητήματα. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι είμαι μία βουλευτής της αντιπολίτευσης δεν με οδηγεί στο να κάνω μία στήρα αντιπολίτευση, πιστεύω εγώ. Θέλω να βάζω θέματα του νομού. Και ουσιαστικά αυτούς που αρνείται να δει και να ακούσει ο κύριος Ζηζικώστας είναι οι τοπικές κοινωνίες, διότι εγώ δεν βάζω δικά μου θέματα. Ναι, είναι προφανώς, θέματα προφανώς που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχουν, για να δώσω και την απάντηση στον κύριο Πατσίκα, υπάρχουν μεγάλα θέματα ανοιχτά που αφορούν την ανάπτυξη του νομού, όχι μόνο την ανάπτυξη όπως αυτό, αλλά είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, όπως αυτό που σας είπα με τις στέγες ημιαυτόνομης διαβίωσης, που όμως δεν μπορούμε να τα προχωρήσουμε, διότι δεν ακούει η κυβέρνηση, δεν ακούν οι υπουργοί, δεν μας βλέπουν καν, όπως στην περίπτωση του κυρίου Περιφερειάρχη. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, αλλά θέλω λίγο να μου τη θεωρώ και ευκαιρία να πω κάτι για τον προσωπικό τομέα. Θέλω να επανέλθουμε λίγο σε αυτό που αναφέραμε λίγο στην αρχή με το θέμα του πρωτογενού τομέα και των αγροτών. Ναι. Νομίζω ήδη σήμερα ήδη έχουμε συνεχή μηνύματα από κόσμο με αγωνία, ήδη σε κάποιες περιοχές φοβόμαστε ότι μπορεί να είχαμε και χαλάζι. Πάντως αυτή ήδη η δυνατή βροχή ίσως έχει κάνει κακό. Αναφερθήκατε στην αρχή το ότι δεν υπάρχει μέρημνα από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε και τους εργάτες γης. Έχουμε και μέση. Το θέμα με το 25 ευρώ, 30 ευρώ, με το αν θα έρθουν. Και αν καλύπτονται τα έξοδα ως έξοδα επιχείρησης, έτσι. Αν θα μπορέσει να έρθει το εργατικό δυναμικό από την Αλβανία, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να καλύψουμε την ανάγκη για χέρια. Είναι ένα θέμα, είναι πολλά τα θέματα, αλλά βασισμένα εκεί πονάει ο αγροτικός κόσμος στην Ιμαθία και δεν ξέρω εάν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, τι θα μπορούσε να κάνει περισσότερο. Γιατί το ερώτημα είναι και αυτό. Θα μπορούσε με τις υπάρχουσες συνθήκες
θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Και επειδή μιλάμε συνέχεια για τον ΕΛΓΑ και τον κανονισμό, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε, ούτε επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε, ούτε επί άλλες κυβέρνησεις βλέπω να αλλάζει έτσι. Και να συμπληρώσω μόνο αυτό και να σας δώσουμε το λόγο. Ο ίδιος ο κύριος Γιαννακάκης από αυτό το μικρόφωνο πριν από λίγες ημέρες είπε με περίσσια ειλικρίνεια ότι δεν τον πιάνουμε, δεν τον αγγίζουμε τον κανονισμό σε ερώτηση που το απίφθηνα, γιατί αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα, χρήματα που δεν έχει ο ΕΛΓΑ. Λοιπόν, δεν το ήξερα ότι έχουν ενδεχομένως συμβεί καταστροφές στην Ημαθία από χαλάζι. Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα ξέρετε όμως. Επίσημα δεν ξέρουμε. Θα ξέρετε όμως ότι πρόσφατα έχω καταθέσει μία ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και του τοπικού ΕΛΓΑ, γιατί ο ΕΛΓΑ ως υπηρεσία δεν έχει οργανόγραμμα ακόμη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αιμορραγεί σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του, δηλαδή οι υπάλληλοι του φεύγουν προς άλλες υπηρεσίες μέσω της κινητικότητας, σε αντίθεση με τον ΕΛΓΑ που ελλείψη του οργανογράμματος δεν μπορεί να δεχτεί υπαλλήλους. Άρα υπάρχει μια ανάγκη άμεσα να γίνουν αυτές οι προσλήψεις του μη μόνιμου προσωπικού και να ενισχυθεί ο ΕΛΓΑ. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, έχετε δίκιο, είναι μια συζήτηση που κρατάει πολλά χρόνια. Βεβαίως είναι μια δύσκολη περίπτωση, τα αναφέρατε αυτά που σας είπε ο κύριος Γιαννακάκης, γιατί υπάρχει και η κλιματική αλλαγή, την οποία δεν μπορεί κάποιος να μην τη λάβει υπόψη και πρέπει πια να προχωρήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εργάτες γης, είμαστε εν αναμονή, παρότι μπαίνουμε πια στην περίοδο της συγκομιδής, θα έλεγα ότι είμαστε στο και 5, περιμένουμε την υπουργική απόφαση που θα λύνει το θέμα με το εργόσιμο, ακόμα το περιμένουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το ότι η άποψή μου είναι το ότι ο αγροτικός κόσμος θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτός με τα 800 ευρώ για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, εκτός από το να ρηδιώσουν, να μπορέσουν να καλλιεργήσουν οι αγρότες και να μπορέσουν να παράξουν ένα καλό προϊόν. Γιατί φέτος υπάρχει μια ευκαιρία, αυτό που χρησιμοποιούμε ως έκφραση ότι η κρίση μπορεί να είναι μια ευκαιρία. Υπάρχει μια ευκαιρία για τον αγροτικό κόσμο και το βλέπουμε τους τελευταίους μήνες. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν τα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας, παρά τις δυσκολίες που αναλύσαμε προηγουμένως για ποιους λόγους δεν μπορούν να φτάσουν στις καλές αγορές της Βόρειας Ευρώπης, έρχονται αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να ενισχυθούν από το εξής. Επειδή η χώρα πραγματικά έγκαιρα πήρε όλους εκείνους τις αποφάσεις ό,τι αφορά την υγειονομική ασφάλεια και έχει, θα λέγαμε, ένα καλό μπραντ στο εξωτερικό, προτιμούνται τα ελληνικά προϊόντα έναντι των ισπανικών και των ιταλικών. Το είδαμε να συμβαίνει και με τα ακτινίδια, το ξέρουν οι αγρότες αυτό που λέω, το είδαμε να συμβαίνει με τις ντομάτες, με ένα πλήθος άλλων προϊόντων, το είδαμε να συμβαίνει και με τα εσπυριδοειδή. Άρα, αυτό πάση θυσία δεν πρέπει να χαθεί. Γι' αυτό και το προηγούμενο διάστημα και στις επαφές μου με τον αγροτικό κόσμο και στις τηλεδιασκέψεις που κάναμε, είχα κάνει μία πρόταση σε ό,τι αφορά τους εργάτες γης. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία να ενισχύσει τον αγροτικό κόσμο και για αυτό τον λόγο. Θα πρέπει να τηρηθούν δηλαδή όλοι εκείνοι οι υγειονομικοί όροι, να μην έχουμε διασπορά του ιού, γιατί καταλαβαίνετε τι θα σημάνει αυτό για την αγροτική παραγωγή. Να φιλοξενηθούν λοιπόν σε ξενοδοχεία, σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής μας και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και ο κλάδος των ξενοδοχείων που ξέρετε αυτή τη στιγμή καταραίει. Προκειμένου να μπορούν οι εργάτες γης ακριβώς να ακολουθούν όλον εκείνο τον κώδικα που επιβάλλει αυτή η υγειονομική κρίση, τον κώδικα υγιεινή. Τώρα, σε ό,τι αφορά... Δεν ξέρω αν έχω ελάχιστο χρόνο να πω. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Για να κλείσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο πρωτογενής τομέας που αγνώρισε ο Πρωθυπουργός στις χθεσινές του εξαγγελίες, τι είναι για τη χώρα? Είναι ένας, μετά τον τουρισμό, ο οποίος είναι παροχή υπηρεσιών, είναι αυτός ο κλάδος που παίζει ένα μέγιστο ρόλο και στην εθνική οικονομία εκτός από την τοπική μας. Άρα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο, αφορά όλη την ελληνική οικονομία, γιατί τι μας διασφαλίζει η ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας? Διασφαλίζει την τροφή μας,
για την οποία πολλής λόγος τελευταία κάνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και ο Παγκόσμιος και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που λέει ότι η παγκόσμια κοινότητα απειλείται με επιστημική κρίση. Άρα, είναι μια ευκαιρία. Πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί μας εξασφαλίζει ακριβώς τα τρόφιμα, εξασφαλίζει και ένα μέρος της απασχόλησης της χώρας μας και βεβαίως το περιβάλλον και την αειφορία του. Γιατί καταλαβαίνετε, αν έχουμε καταστροφή του φυτικού και του ζωικού κεφαλαίου, γιατί εκεί πηγαίνουμε, κύριε Πατσίκα και κύριε Βουντούρη, και θέλω να σας πω ένα παράδειγμα και ίσως να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει και είναι ακατανόητο, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, να ενισχύσει τον κλάδο των ανθοκομικών με 10 εκατομμύρια, όταν ο ανθοκομικός κλάδος αφορά κάτω από 500 επιχειρήσεις, νομίζω ότι είναι κάπου 400 επιχειρήσεις, και ενισχύει τους εργοπροβατοτρόφους, οι οποίοι είναι 37.500 άνθρωποι, με 24 εκατομμύρια ευρώ. Και αφήνει έξω άλλοι 30.000 εργοπροβατοτρόφους, οι οποίοι είναι σε ορεινές και μειονεκτικές ή νησιωτικές περιοχές. Και κανείς αναρωτιέται, είναι στρατηγική επιλογή της χώρας μας να ενισχύσει τον ανθρωπομικό κλάδο, εκεί πάμε δηλαδή, και όχι και να μην ενισχύσει αυτό που λέμε τον αγροβιοτροφικό τομέα? Αυτός ο λόγος έχει γίνει η τελευταία μόνο για τη φέτα. Το πώς θα είναι ένα προϊόν προέλευσης ονομασίας. Ναι, μπερδευτήκαμε, δεν παράγουμε τουλίπες, παράγουμε φέτα. Ναι, είμαστε σε άλλη χώρα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί κάνει αυτή την επιλογή. Γιατί στην ουσία καταστρέφονται αυτή τη στιγμή οι προβατοτρόφοι. Μάλιστα. Μένουν εκτός ενισχύσεων, σας λέω, 30.000 μικρή παραγωγή, και οι 37.500 που συμπεριλαμβάνονται ενισχύονται μόνο με 24 εκατομμύρια, που σημαίνει 4 ευρώ το κεφάλι του ζώου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Πάμε σε καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα μας. Ποιος θα μπορέσει να κρατηθεί στην ελληνική ύπαιθρο? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέτετε, βέβαια, και είναι ένα θέμα το οποίο ίσως θα χρειαστεί να το δούμε και εμείς ζήσει και τις επόμενες ημέρες, να μιλήσουμε και με τον Στέργιο τον Κίρτσο. Βεβαίως. Εδώ που είναι και δικός μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Κύριε Παζίκα και κύριε Βουδούρη, η χώρα μας κάθε χρόνο έχει ένα εμπορικό έλλειμμα 2 δις για χρήματα που δίνει προκειμένου να εισάγει γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας. Δεν ναι. πρέπει να στηρίξουμε εμείς τον κτηνοτροφικό κλάδο? Βεβαίως, σε μια εποχή που σας λέω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την επιστημική κρίση που έρχεται. Και αντί η χώρα να πάρει, να αρπάξει αυτή την ευκαιρία και να δει και την αυτάρκειά της σε προϊόντα διατροφής, αλλά και την ευκαιρία που μας δίνεται με όλο αυτό το καλό όνομα που έχτισε η χώρα εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης να εξάγει προϊόντα, έρχεται το Υπουργείο και μας λέει ότι εγώ θα ενισχύσω τους ανθοκόμους, οι οποίες κατά το πλείστον είναι και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, και δεν ενισχύει αυτόν τον κτηνοτρόφο, ο οποίος είναι πάνω στο βουνό και ο οποίος διασφαλίζει τη διατροφή μας. Προφανώς. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου είναι μια επιλεκτική πολιτική προκειμένου να ενισχύσει κάποιους συμμέτερους, αλλιώς, όπως έγινε και με τα βάουτσερ. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ναι. ο κλάδος ο κτηνοτροφικός να καταραίει και να μην ενισχύεται από την κυβέρνηση. Προφανώς έχουν καλύτερη πρόσβαση στη Βουλή και τα ανθοπολία που είναι κάτω από το, στην πλατεία Συντάγματος, κύριε Καρασταλίδη. Έχουν καλύτερη πρόσβαση ίσως στην κυβέρνηση. Εκεί στην Αγία Σοφία. Στη λεωφόρο εκεί που λέγεται. Που αν συμβούν αυτές οι ζημιές, δύσκολα αναστρέφονται. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κοπιάζουν, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο κοπιάζει ένας μικρός κτηνοτρόφος και το πόσο κακά αμοιβόμενος είναι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο άδικο, αλλά είναι μια τροπήλη στα θεμέλια της εθνικής μας οικονομίας, μιας οικονομίας που έτσι κι αλλιώς είναι ευάλωτη. Να κλείσουμε με κάτι το οποίο ακούγεται, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Την εκτίμησή σας, μυρίζετε εκλογές? Κοιτάξτε, βλέπουν το φως της δημοσιότητας διάφορα σενάρια. Υπάρχει ένα σενάριο ότι μπορούμε να πάμε και σε εκλογές
Ιούλιο και επαναληπτικές το Σεπτέμβριο. Αυτό όμως που θέλω να πω, κύριε Πατζήκα, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για τη χώρα μας και για τον καθέναν από εμάς, είναι θα πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός για ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να μας πάει σε εκλογές. Υπάρχει κάποιος από την αντιπολίτευση που αυτή τη στιγμή ζητάει εκλογές? Υπάρχει κάποιο άλλο γεγονός που δεν το ξέρουμε? Γιατί οι εκλογές καταλαβαίνετε ότι θα έχουν πάλι κόστος στην εθνική οικονομία. Και σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος. Διάφορα σενάρια υπάρχουν, δεν μπορώ να σας πω ποιο από αυτό θα κάτσει, γιατί ξέρετε υπάρχει και ο κίνδυνος του ιού. Κανένας δεν μπορεί σήμερα να κάνει έναν προγραμματισμό και να τον ακολουθήσει αυτό στο επόμενο, να είναι βέβαιος ότι μπορεί να τον ακολουθήσει, γιατί η διασπορά του ιού δεν μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να την ελέγξουμε. Και με βάση αυτό που είπαμε και στην αρχή της συνέντευξης, με τον τρόπο που θα μπαίνουν οι τουρίστες στη χώρα, νομίζω τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα πιο επικίνδυνα. Σε κάθε περίπτωση όμως, οφείλει ο Πρωθυπουργός να μας πει για ποιους λόγους επιθυμεί να πάει σε εκλογές. Εκτός αν θεωρεί ότι είναι πραγματικά καβάλα άλογο αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, όπως μας λέει οι δημοσκοπήσεις που κάνει το Μαξίμου, και προκειμένου να έχει προσωπικά ωφέλη, βάζει τη χώρα σε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες. Είστε ξεκάθαροι. Πάντως λέτε ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν έχουν ζητηθεί εκλογές και αν προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πατζήκα. Όχι, συνολικά αντιπολίτευση. Από κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχουμε ακούσει να ζητάει εκλογές. Ποιος είναι ο λόγος που μας οδηγεί? Εντάξει, είναι και υποθετικό το σενάριο τώρα, να μην το τραβήξουμε, να δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρασαρλίδου. Πιάσαμε μια γκάμα πολλών θεμάτων, νομίζω, και φαντάζομαι ότι θα σηκωθούν συζητήσεις επ' αυτών των θεμάτων, όπως το Τελωνί, όπως το θέμα με τις στέγες αυτόνομης ή μη αυτόνομης διαβίωσης. Πολύ σημαντικό θέμα. Όπως και για, τον πρωτογενή τομέα, ήταν πολύ σημαντική η επισήμανση και θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ανοίξει συζήτηση και να υπάρξει και πίεση ίσως προς την κυβέρνηση. Mm-hmm. Τώρα μόνο δεν ξέρουμε αν τελικά φτάνουν τα χρήματα. Κανονίστε μόνο να... Μα 24 δις, κύριε Πατζήκα, επειδή είστε δημοσιογράφος, πρέπει να ψάξετε. Είναι 24 δις και πού πήγανε? Πώς πήγαν αυτά τα χρήματα? Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν είναι αυτά και πού πήγαν δεν πήγαν, υπάρχουν τομείς και επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ανάγκη και θα πρέπει να κατληφθούν και δεν πρέπει να περιμένουν το μάνα εξ ουρανού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρασαραλίδου, στο Πανιδί. Να είστε καλά.